Λοιπόν, αυτά έγιναν γιατί σας είπα ότι φέτος η Eurovision είχε απ' όλα. Με ένα κομμάτι πολύ μεγάλο, ήταν βεβαίως και αυτό. Και εκεί στάθηκε όλο, αν θέλετε. Και έμεινε το διαγωνιστικό κομμάτι και το κομμάτι το διαγωνιστικό του τραγουδιού σε δεύτερη, ίσως και σε τρίτη μοίρα. Ερχόμαστε πίσω στα δικά μας. Λοιπόν, έχουμε περάσει το Πάσχα. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία τώρα προς το καλοκαίρι, αλλά δεν είναι θέμα μόνο καλοκαιριού. Είναι θέμα να έρθουμε πίσω στα ίσα μας και θα μας βοηθήσουμε κάποια βήματα. Η Άννα Χριστίνα Κονή που είναι μαζί μας και πάλι. Mm-hmm. Χριστίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να μας βάλεις πίσω σε πρόγραμμα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ ξεκίνησα από σήμερα νερό. Πολύ νερό, το οποίο το είχα ξεχάσει το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, υπάρχει ένας τρόπος να ξαναμπούμε πίσω, έτσι. Σωστά. Πάμε πίσω στη ρουτίνα μας, ναι. Μετά την νηστεία, μετά το Πάσχα. Περάσαμε ωραία, φάγαμε, το απολαύσαμε, αλλά είναι ωραίο να επανέλθουμε και για μας που μας αρέσει η ρουτίνα, αλλά και για τους υπόλοιπους που θέλουν ενδεχομένως να χάσουν λίγο βάρος, ναι. Πριν το καλοκαίρι που πάντα είναι μια καλή κιόλας φάση, μειώνουμε θερμιδικά γιατί είναι και πιο ζέστη, εξαλαφρώνουμε και είναι και αυτό το ότι θα δείξει το σώμα σου φορώντας ένα μαγιό, οπότε απλώς δεν θέλω πιο... να στέκομαι εκεί, αλλά έχεις ναι, δίκιο. Ναι, απλώς ο κόσμος είναι όλα ότι θα εκτεθώ τέλος πάντων, άρα θέλω να είμαι όσο πιο... εντάξει, για μένα θέλω. Για να νιώθω καλά εγώ. Μπράβο, για να νιώθω καλά εγώ και όχι πώς θα με βλέπουν οι άλλοι. Μπορούμε, σε παρακαλώ, βλέποντας τα πέντε βήματα. Εσύ θα βλέπεις από εδώ, εγώ θα βλέπω από εκεί. Πάμε στο πρώτο. Είναι πέντε πάρα πολύ σημαντικά. Για μένα ξεκινώ με το πρώτο, όπου είναι το πρόγευμα. Mm. Εκείνη που ξεκινά η μέρα μας, είναι το ωραίο να θέσουμε μια καλή βάση για τη μέρα μας. Ξεκινούμε θετικά, ξεκινούμε να βρούμε ένα πρόγευμα που μας ικανοποιεί εμάς και σωματικά αλλά και ψυχικά. Μάλιστα. Άρα κάτι εύκολο. Η μόνη παρατήρηση που λέω είναι προσοχή στο να μην είναι ψηλός σε σάκχαρα. Δηλαδή είναι καλό να μην ξεκινούμε με ένα γλυκό πρόγευμα, γιατί είναι αυτό που θα αναπαράξει πολύ ινσουλίνη και ύστερα θα νιώθουμε πολύ πεινασμένοι. Και τα δημητριακά όμως έχουν υψηλά σάκχαρα. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε στο πίσω μέρος που γράφει τα σάκχαρα να είναι μέχρι πόσο. Να είναι κάτω από 20%. Δηλαδή η ετικέτα μας γράφει... Είναι όλα στα 100. Ναι. Εκεί που λέει υδατάνθρακες από σάκχαρα, μάλιστα, να είναι κάτω από 20. Κάτω από 20. Ναι. Μάλιστα. Είναι πολύ δύσκολο να το βρείτε. Πάρα πολύ, θα έλεγα. Για να πω δημητριακά, θα έλεγα βρώμη. Θα πω έτσι εύκολο σε όποιους αρέσει. Μπορεί να μεταμορφωθεί με λίγο μέλι, με λίγα φρέσκα φρούτα, με λίγο φυστικό βούτυρο. Η βρώμη είναι κάτι εύκολο. Μπορεί να φαγωθεί και με γάλα, μπορεί με νερό. Ενοχλεί πάρα πολύ, ρε παιδιά. Αν σε ενοχλεί, τότε ψωμινολικής, κράκερς ολικής, τοστ. Ναι, μια αυγά, μια ομελέτα, υπάρχουν επιλογές. Φτάνει να το κρατούμε, αν θέλεις, και εύκολα γευστικά, όχι γλυκό. Όχι γλυκό. Ωραία. Πάμε στο δεύτερο το βήμα. Το δεύτερο βήμα θα είναι να ξεκινάμε τα γεύματα μας με σαλάτα. Και δεν λέω πρώτα ένα μεγάλο μπολ σαλάτα, αλλά τις πρώτες 2-3 μπουκές θα ήταν έξυπνο, διότι και καθαρίζουμε τον ισοφάγο και ξεκινάμε την πέψη με τις φυτικές ίνες, οι οποίες χρειάζονται, αυξάνουν τον κορεσμό. Ωραία. Και γίνεται καλύτερα και η απορρόφηση των συστατικών, αλλά και είναι ένα μυστικό. Εν καιρό προσοχής, αν θέλεις, να ξεκινήσουμε με τη σαλάτα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Βεβαίως. Προσοχή και στη σαλάτα, βέβαια, παιδιά. Ναι. Γιατί μια σαλάτα προσοχή, μπορεί να είναι πολύ πιο θερμιδικά. Προσοχή στο σως της σαλάτας. Ναι, η σάλτσα είναι εκεί. Μπορεί να φτάσει και πάνω από 1000 θερμίδες μόνο από τη σάλτσα. Μάλιστα. Άρα θα την παραγγείλουμε από έξω. Θα ήθελα να ήταν εκτός. Ακούς να ακούμε αυτά. Ωραία, ωραία. Πάμε στο τρίτο. Το τρίτο είναι δώσε σημασία στα snacks. Για μένα θεωρώ ότι τα snacks είναι σχεδόν πιο σημαντικά από τα κυρίως γεύματα, γιατί είναι εκείνα που καθορίζουν τις μεγαλύτερες θερμίδες της ημέρας. Mm-hmm. Δηλαδή, αν έφαγα ένα ισορροπημένο snack, που για μένα σας λέω ότι θα ήθελα να ήταν πρωτεΐνη και συνδυασμός με φυτικές ίνες, για παράδειγμα, ένα γιαούρτι με αμύγδαλα ή ένα φρούτο με ξηρούς καρπούς, δηλαδή συνδυάζω φυτικές ίνες και πρωτεΐνη, αυξάνω τον κορεσμό και έτσι είμαι πιο ελεγχόμενη στο επόμενο κυρίως μου γεύμα να επιλέξω τι θα φάω. Αν όμως δεν φάω κάποιο σνακ και περάσουν πάρα πολλές ώρες, είναι εκεί που υπερπαράγεται η ινσουλίνη, μειώνεται η γλυκόζη στο αίμα και ύστερα δεν είμαστε ψύχρεμοι να αποφασίσουμε τι θέλουμε να φάμε. Και πόσο θα φάμε. Και πόσο. Το πιο σημαντικό. Και πόσο γρήγορα. Τρώμε πολύ γρήγορα όταν είμαστε πεινασμένοι. Μέχρι να γίνει η εγκεφαλική διεργασία όπου να νιώσουμε χορτάτη, είμαστε ήδη στο δεύτερο πιάτο. Γι' αυτό που ο Νίκος έβαλε, ξέρετε το, ο Νίκος κάνει 25 λεπτά να φάει το φαγητό του. Σημαντικό. Πάμε στο 4. Στο 4 είναι αυτό που είπες εσύ, νερό. Νερό. Ναι, το νερό μειώνει το αίσθημα της πείνας,
διότι η διεργασία, εγκεφαλικά, οι διεργασίες που γίνονται μοιάζουν με αυτόν του κορεσμού. Mm. Δηλαδή, είτε διψάμεν είτε πεινάμεν, αισθανόμαστε πολύ παρόμοια. Γι' αυτό είναι πάντα που λέμε να είμαστε καλά ενυδατωμένοι, για να μπορώ να ξέρω αν είμαι πεινασμένος ή όχι. Άρα, εσύ που αποφάσισες να πίνεις πάρα πολύ νερό, ακόμα και αν περάσουν οι ώρες, είναι ξεκάθαρο αν πεινάς ή αν διψάς. Γιατί πίνεις το νερό. Και επίσης ξέρουμε ότι γίνεται καλύτερη απορρόφηση το θρεπτικό συστατικό. Άρα με διάφορους τρόπους. Μπορεί να είναι νερό, μπορεί να είναι κρύο τσάι, μπορεί να είναι νερό με φρούτα μέσα. Δεν χρειάζεται πάντα να είναι το νερό, γιατί πολλοί κόσμος μας λέει δεν είμαι καλή στο να πίνω νερό, βαριέμαι, δεν έχει γεύση, προτιμώ να πιω κάτι άλλο. Πάμε και στο πέντε. Τρέχω στο τελευταίο που είναι το πέντε. Ελπίζω υποψήφοι δήμαρχοι του Στροβόλου και υποψήφια δήμαρχος να ακούει αυτά που λέμε, γιατί θα σας βοηθήσουν κατά την προεκλογική σας εκστρατεία να είστε ανάλαφροι. Παρακαλώ, ναι, η οργάνωση, εκείνο όλα τα λεφτά. Οργανώσω από βραδύς, Κατερίνα μου. Εσύ είναι από προβραδείς. Από απογευματής εγώ, ναι. Λοιπόν, οπότε η καλύτερη οργάνωση είναι αυτή που μας προδιαθέτει πώς θα είναι η υπόλοιπη μας μέρα. Και δεν λέω με άγχος τι θα φάμε, αλλά είναι καλό να έχουμε στο μυαλό μας. Αύριο θα γίνουν όσπρια, υπάρχει μια μικρή προετοιμασία. Να μην το αφήνουμε εντελώς το ελεύθερο, για να είμαστε πιο ψύχρεμοι όταν mm-hmm. έρχεται η στιγμή να φάμε. Ναι. Αυτό. Ναι. Άρα, πέντε βηματάκια έτσι ώστε να ξεκινήσουμε να μπαίνουμε σε μια ρουτίνα. Τα υπόλοιπα τα ξέρουμε. Σίγουρα θέλουμε να κινούμαστε, θέλουμε περισσότερα βήματα. Πολύ είναι έτσι. Ο καιρός μας είναι πλην της σκόνης που δεν θα σχολιάσουμε. Θα επανέλθω αρκετά το Σαββατοκύριακο πλώς, γιατί έτσι μας το είπαν. Οπότε να ξέρουμε να μένουμε πάντα σε εσωτερικούς χώρους από τη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή. Ναι. Ήτανε χάλια. Όντως, λίγο περπάτημα είναι καλό να κάνουμε. Περπάτημα, αρκετό περπάτημα θα έλεγα, γιατί όχι, έχουμε ακόμα μεγάλες μέρες. Έχουμε. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε, θα πάμε να δούμε και στο επόμενο το πώς τρώμε, ξέροντας τι κάνουμε εκείνη τη στιγμή που το κάνουμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, με ενσυναίσθηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.